στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και το χώρο των κρατητήριων, όπου βρίσκονται οι 17 κρατούμενοι που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό, βρέθηκαν εκτάκτως το μεσημέρι η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και ο καθηγητής Αχιλλέας Γκίκας, μέλος της Επιτροπής Λοιμόξεων. Δυστυχώς δεν υπάρχει υγειονομικό πρωτόκολλο. Οι συνάδελφοί μας δεν ξέρουν πώς θα συμπεριφερθούν στις περιπτώσεις που είναι θετικοί κρατούμενοι. Επίσης δεν υπάρχει πρωτόκολλο στο πώς θα γίνεται η εισαγωγή τους στα κρατητήρια. Η εξάπλωση του κορονοϊού στο χώρο των κρατητήριων και τα 17 κρούσματα που έχουν έως τώρα διαπιστωθεί έχουν σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές, υπό το πρίσμα μάλιστα και των αντιδράσεων από τους συνδικαλιστές της Ελλάς που μιλούν για ολιγόρια στον έλεγχο της κατάστασης. Αν και είχε κληθεί εγκαίρως, το κλιμάκιο του ιδίου ήρθε 5 μέρες μετά, την 5η 6 του μήνα, με αποτέλεσμα οι 2 θετικοί να γίνουν 19. Με μεγάλο κίνδυνο να εξαπλωθεί και στους υπόλοιπους κρατουμένους, διότι χωροταξικά τα κρατητήρια του Ηρακλείου δεν εδείκνυται στο να γίνει μια σωστή απομόνωση ή μια σωστή καραντίνα σε όλους τους θετικούς. Η αυτοψία έδειξε ότι οι συνθήκες στο χώρο των κρατητήριων είναι σχετικά καλές, καθώς οι περισσότεροι κρατούμενοι που έχουν προσβληθεί είναι ασυμπτωματικοί. Αχιλλέας Γκίκας και Ελένα Μπορμπουδάκη παρήχαν ενημέρωση στους επικεφαλείς των αστυνομικών αρχών για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι ο χώρος των κρατητήριων έχει σφραγιστεί και δεν μπορεί να μεταφερθεί εκεί κανένας νέος κρατούμενος. Η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και το τμήμα μεταγωγών αναμένεται να κάνουν χρήση των κρατητηρίων των γειτονικών αστυνομικών τμήματων. Από το μέρος μας έγινε μια κοινοποίηση και στην εισαγγελία, διότι θεωρούμε ότι υπάρχουν και υπαίτιοι αυτής της καθυστέρησης και θέλουμε να πέσει φως σε όλη αυτή την ιστορία, διότι θα υπάρξει και σε άλλα κρατητήρια της χώρας. Όπως διαπιστώθηκε ακόμη, ο εμβολιασμός του προσωπικού της αστυνομικής διεύθυνσης έχει προχωρήσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, ενώ ορίστηκε επανέλεγχος για τους κρατουμένους στις αρχές της νέας εβδομάδας.